μεσίσωμους τους εργαζόμενους από επιστημονικούς φορείς, είτε είναι από το χώρο του εμπορίου, είτε είναι από τους χώρους εστίασης, να έχουν κατεβάσει ρολά και να έχουν κατέβει στο κέντρο της κάθε πόλης, ο κάθε κλάδος. Την ίδια εικόνα είδαμε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια εικόνα είδαμε με πάρα πολύ κόσμο και από την πλατεία της Λάρισας. Την ίδια εικόνα βλέπουμε από το κέντρο της Αθήνας βεβαίως. Δεν ξεχνάμε ότι η σειρμή του μετρό, μας τα έλεγε νωρίτερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, παραμένουν ανοιχτοί 10 με 4, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να κατέβει στο συλλαλητήριο, να έχει πρόσβαση στις πορείες διαμαρτυρίας, στο ασφαλιστικό βεβαίως. Εκεί διατυπώνονται όλες οι ενστάσεις. Στην Κρήτη νωρίτερα με το μεγάλο, επίσης μεγάλο μπλόκο των αγροτών και οι 5 νομοί του νησιού βρίσκονται σε αντίστοιχους ρυθμούς. Οπότε θα βρούμε σε λίγο και τους υπόλοιπους.